Είναι πολύ γλυκιά η εικόνα, πολύ οικογενειακή. Αναφέρομαι σε Κώστα Σόμερ που με την αγαπημένη του, την πανέμορφη, την κούκλα, τη Βαλεντίνη, μας μιλούν για την οικογένειά τους και όχι μόνο. Μπαμπάς, σούπερ μπαμπάς. Καταπληκτικός. Θα σας πω και πού τους πέτυχα τις προάλλες. Τι έχουν ζητήσει φέτος τα παιδιά από τον Άγιο Βασίλη? Η μικρή γάλα το βράδυ, ας πούμε. Τι να ζητήσει, φουκαριά. Και ύπνο. Ναι, ξεκάθαρα, εντάξει, μικρή ακόμα. Ο Ιάσονας δεν το πολύ έχει καταλάβει. Παρόλα αυτά, έχει καταλάβει δώρο ο Άγιος Βασίλης και όλο αυτό το σκηνικό. Κοίταξε, και ουσιαστικά φέτος. Ναι, του ζήτησα. Του λέω, παιδί μου, ο Βασίλης παίρνει δωράκια και στα παιδιά τα Χριστούγεννα και αυτά και σε όλα τα παιδάκια και θέλει να ζητήσει κάτι που θέλει. Δεν το καταλάβαινε ακριβώς. Και έχω ένα μικρό και βασιλάκι κάτω το δέντρο και του λέω, θα πα εκεί στον Άγιο Βασίλη και θα του πει τι θέλει. Και πάει και του λέει, Βαφίλη, θέλω δώρο. Και κάτι ζήτησε ένα φορτηγό με κάτι δεινόσαυρο. Τώρα κάτι που φαντάστηκε, φαντάζομαι. Δεν ντύσουμε Άγιο Βασίλη, τον κύριο Σόμερ. Κοίταξε, εγώ από του χρόνου, εννοείται. Τώρα δεν έχει νόημα ακόμα, δεν το πολύ καταλάβει και μήπως τρομάξει κιόλας. Τα πρώτα σας Χριστούγεννα τα θυμάστε? Τα πρώτα μας Χριστούγεννα ήταν ένα μήνα που είχαμε γνωριστεί. Α, ναι, ήταν πριν, σωστά. Ναι. Ένα μήνα είχαμε γνωριστεί, λίγο πριν τα Χριστούγεννα μας γνωριστήκαμε βασικά. Οπότε το ζήσαμε στο πετσί μας τις γιορτές. Για μας είναι πολύ. Ναι, τύπο anniversary η εποχή των Χριστουγέννων. Είχαμε φύγει κιόλας. Είχαμε φύγει για 3-4 μέρες. Τύπου, τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο. Και τελικά κάτσαμε 15 μέρες, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα. Και του λέω, βρε άνθρωπο του Θεού, πες μου τουλάχιστον ότι εσύ πας για 3 μέρες και κάτσε 15. Εγώ 3 κάλτσες πήρα. Δεν είχα άλλο. Έπλαινα τη μία, έβαζα την άλλη. Όπου με έπαιρνε η μαμά μου, παιδί μου, είσαι καλά, θα γυρίσετε. Σήμερα θα γυρίσω, όχι αύριο θα γυρίσω, 15 μέρες. Και τώρα ξέρεις, κάτι καινούριο. Σου λέω, όλα καλά. Μια χαρά, γυρνάω την Ελλάδα, τη λέω, θα γυρίσω κάποια στιγμή. Πες μου το ωραιότερο δώρο που σου έχει κάνει. Τα παιδιά μας. Ψύχη. Ναι, και θέλω να σου πω ότι εγώ πλέον με τον Κώστα, τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι έτσι, δεν πιστεύω ότι έρχονται γενέθλια, έρχονται γιορτές και ότι α, δεν μου πήρε δώρο, α, θα μου πάρει δώρο, τι θα μου πάρει. Δεν το έχουμε πια αυτό, δεν το αισθάνομαι, δεν έχω αυτή την ανάγκη. Φέτος τι έχετε κανονίσει? Για τις γιορτές θα είμαστε πάνω, θα είμαστε Ράχοβα. Ναι. Τα παιδάκια μας, ωραία. Ευελπιστούμε να έχει λίγα χιόνια να κάνουμε έτσι κανένα σνομποντάκι. Θέλω το μικρό να το ξεκινήσουμε τόσο πολύ. Αυτό είναι, δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι. Περιμένω σαν τρελός να τον δώσω ένα σανιδάκι πάνω. Ναι. Το πιο ωραίο ρεβεγιόν που έχετε κάνει μαζί, τι μνήμες έχετε? Λοιπόν, το πρώτο ρεβεγιόν που κάναμε μαζί ήταν το πιο ωραίο. Γιατί αρχικά ήμασταν έξω. Τώρα με τα παιδιά δεν είμαστε τίποτα έξω. Θα το πω και αυτό, άνω τελεία. Και εγώ στη ζωή μου, μέχρι να γνωρίσω τον Κώστα, δεν είχα πετύχει ποτέ το φλουρί. Ποτέ. Είχαμε πάει λοιπόν σε ένα ρεβεγιόν. Απίστευτο. Ήμασταν 50 άτομα στο σπίτι αυτό. Είναι κουμπάρος μου, μας βάφτισε και το παιδί αυτό τελικά. Και κόβανε κομμάτια και λέει, τη Βαλεντίνη που είναι καινούρια. Και πέτυχα το φλουρί, θέλω να σου πω. Όπου γίνεται ένας χαμός, δεν το πιστεύω. Και έκτοτε, 3 πρωτοχρονιές, 3 χρόνια που είμαστε, 4, πετυχαίνω το φλουρί. Λες να το παντρευτώ, δεν έχει. Τελείωσε, λέω. Αυτός είναι ο άντρας μου, τελείωσε. Θα σε ρωτήσω για τη Βαλεντίνη, γιατί και αυτή είναι πανέμορφη. Κοίταξε, μπροστά μου δύσκολα να τη φιλτάρουν, όπως καταλαβαίνεις. Θεωρώ ότι πρέπει μου να κόβει και την τύχη μου, κατάλαβες. Να έχεις ένα ειδικό βάρος και θράσος για να το κάνεις μπροστά μου αυτό, που δεν θα είχα πρόβλημα να ξέρεις. Αν είναι κάτι το οποίο είναι καλοπροαίρετο και επίσης κάτι όμορφο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν είσαι πονηρό και το πας αλλού. Θα πάμε αλλού. Ναι, γενικά εντάξει. Good luck, ας πούμε. Για είστε όντως πολύ τηλεοπτικοί και ξέρω ότι είχατε αυτή την πρόταση που δεν έγινε λόγω της εγκυμοσύνης της Βαλεντίνης. Τώρα θα το τολμούσατε να ξαναερχόταν? Σε γενικές γραμμές είναι κάτι το οποίο εγώ θα το συζήταγα πάρα πολύ άνετα, αρκεί να βρεθεί το χρονοδιάγραμμα να μπορεί να βγει κάτι τέτοιο. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε με αυτά που έχουμε και δεν βλεπόμαστε, έτσι. Δηλαδή, ίσα ίσα τώρα για να καταλάβεις, έχουμε βγάλει κάποια όρια στους εαυτούς μας για να έχουμε χρόνο μεταξύ μας. That's the jingle bell rock.